Άλλο ένα βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και όπως θα δούμε στο δεύτερο κύκλο της σειράς «Ο Παράδεισος των Κυριών», ο Ντίνος κάνει ότι περνά από το χέρι του για να αναγεννηθεί ο Παράδεισος από τις στάχτες του. Όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται η πρόσληψη νέου προσωπικού, φαντάζει πολύ καλή ιδέα. Η Στέλλα λοιπόν, νεαρή και όμορφη φαίνεται, να έχει όλα τα προσόντα ώστε να αναλάβει μια θέση πολίτριας. Μόνο που η γοητευτική αυτή κοπέλα θα ανάψει νέες φλόγες μετά την πυρκαγιά που σάρωσε το πολυκατάστημα την ημέρα του γάμου της Μιράντας με τον Ντίνο. Πρόκειται για την κόρη της Ματούλας και του διεφθαρμένου αστυνομικού Χριστίδη, που πλέον είναι νεκρός από τα χέρια του πατέρα της Μιράντας. Η Στέλλα, την οποία όπως θα δούμε θα την υποδηθεί η Μέγκη Σούλη, καταφθάνει στην Αθήνα ώστε να παραστεί στη μητέρα της, αλλά και για να βρει μια δουλειά. Την καλύτερη λύση από το να της προτείνει η Ματούλα τον Παράδεισο, που αποτελεί εγγύηση από όλες τις απόψεις. Πράγματι, η Στέλλα πιάνει δουλειά στο πολυκατάστημα ως πολίτρια. Στην πραγματικότητα όμως, οι βλέψεις και τα όνειρά της είναι για πολύ ψηλότερα. Συναντώντας μάλιστα την Αμαλία και αγνοώντας αρχικά πως πρόκειται για την ετεροθαλής αδερφή της, νιώθει ζήλια για τη ζωή της και βάζει στόχο να αποκτήσει όσα έχει εκείνη. Δεν θα διστάσει μάλιστα να φτάσει στα άκρα για να πετύχει το σκοπό της. Στο στόχαστρό της θα μπει και ο πλούσιος επιχειρηματίας Σίμος Πολύζος, τον οποίο θα προσπαθήσει να σαγηνεύσει κυρίως για να καταφέρει να ανέλθει κοινωνικά. Αν και θα διαπιστώσει το ενδιαφέρον του για την Αμαλία, η Στέλλα θα κάνει τα πάντα για να τον κερδίσει, βάζοντας τρικλοποδιές στην ετεροθαλής αδερφή της. Από την πλευρά της, η Αμαλία, που ξέρει την αλήθεια, πως δηλαδή οι δυο τους έχουν τον ίδιο πατέρα το Χριστίδη, κάνει προσπάθειες να την πλησιάσει. Σύντομα όμως, θα διαπιστώσει πως αυτή η κοπέλα, αν και εξωτερικά είναι πολύ όμορφη, μέσα της έχει μια μαύρη καρδιά γεμάτη μίσος και φθόνο. Είναι δηλαδή γνήσια κόρη του πατέρα της. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!